συνάδελφοι γονείς, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και παιδιά, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την προσφυλή τακτική τους έδωσαν στη δημοσιότητα το 4ο κατά σειρά αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο μέσα στο κατά καλό καιρό με κλειστά σχολεία και εν μέσω πανδημίας. Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί αντιδραστική τομή με τον πυρήνα των αλλαγών του να εστιάζει στη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, να καταργεί ακόμα περισσότερο την ενιαία εκπαιδευτική διαδικασία, να νομοθετεί τις εκπαιδευτικές ανισότητες και τον ασφυκτικό έλεγχο των σχολείων. Με τα περί αυτονομίας σχολικής μονάδας, η κυβέρνηση επιδιώκει και με τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υπηρετήσει και προηγούμενες κυβερνήσεις, την παραπέρα απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης, της τελέχωσης και της επιμόρφωσης. Θεσμοθετείται η είσοδος χορηγών στα σχολεία, η απλοποίηση των διαδικασιών παρέμβασης της κάθε ΜΚΟ και του κάθε φορέα που διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία. Σε αυτή την κατεύθυνση προβλέπεται τα σχολεία να μπορούν να εξασφαλίζουν επιπλέον πόρους μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών. Πρόκειται για καθοριστική εξέλιξη που πατώντας στη χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολείων φορτώνει ακόμα περισσότερα βάρη στην πλάτη των γονιών που θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για τη μόρφωση των παιδιών τους. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στα σχολεία να ανοίξουν διάπλατα την πόρτα στους χορηγούς και να υποταχθούν στις αξιώσεις τους και γι' αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση σχολείων. Είναι ξεκάθαρο ότι ενισχύει την αυτονομία του σχολείου, αυξάνει ταυτόχρονα τη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίησή του. Οδηγεί δηλαδή στο διαχωρισμό σε σχολεία για μια ελίτ των λίγων και σχολεία για τη μάζα των πολλών. Στη λεγόμενη αναβάθμιση του μαθήματος εντάσσεται η άλλη καινοτομία, που είναι η ανεστραμμένη τάξη, που ήδη εδώ και χρόνια εφαρμόζεται κυρίως στη ΣΥΠΑ και έχει συγκεντρώσει προβληματισμούς και επικρίσεις για τα μαθησιακά αποτελέσματά της στη μόρφωση των μαθητών, οδηγώντας στην αποσπασματική γνώση. Η λογική αυτού του μοντέλου πατάει στην αντιδραστική αντίληψη ότι ο μαθητής οικοδομεί μόνος του τη γνώση και ισχυρίζεται ότι έτσι απελευθερώνει περισσότερο δημιουργικό χρόνο στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Όμως η εμπειρία 1,5 χρόνο από την τηλεκπαίδευση μας έχει διδάξει διαφορετικά πράγματα. Όταν ο εκπαιδευτικός παραδίδει, εισάγει σε καινούργιες έννοιες και φαινόμενα τους μαθητές τους, έχει ανάγκη να τους κοιτά στα μάτια, αν και κατά πόσο αυτά είναι κατανοητά, ώστε να επαναλάβει κάτι, να εξηγήσει, να αναλύσει καλύτερα. Και αυτή είναι η ουσία της σχέσης εκπαιδευτικού μαθητή. Ως καινοτομία παρουσιάζεται η θεσμοθέτηση του πολλαπλού βιβλίου. Στην πράξη σημαίνει ότι για κάθε μάθημα θα μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια και από αυτά θα επιλέγεται ένα συγκεκριμένο και θα διανέμεται δωρεάν σε κάθε σχολείο. Αλλά από πλευράς θεματολογίας τα βιβλία θα είναι ίδια. Πού θα διαφέρουν? Στη γραφή τους, στο πώς εξηγούν κάθε έννοια και θέμα, στο πόσες ασκήσεις ή ερωτήσεις κατανόησης έχουν, στις πηγές που αξιοποιούν, στην εικονογράφησή τους. Έτσι στην πράξη μπορεί να έχουμε το εξής. Για ένα μάθημα να έχουμε για παράδειγμα ένα βιβλίο πιο πλούσιο με μεγαλύτερη πληρότητα και συνθετότητα στη γραφή του και στις πηγές του και ένα άλλο βιβλίο που στέκεται πιο απλά στις στοιχειώδεις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Εύλογα οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους θα οδηγηθούν σε αυτή την περίπτωση να επιλέξουν το πρώτο για τάξεις και σχολεία που έχουν πιο ανεβασμένο επίπεδο και το δεύτερο για τάξεις που όπως λέγεται κοινώς δεν τραβάνε. Πρόκειται για μια ρύθμιση που χτυπάει τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα υπήρχε μέχρι σήμερα. Ανοίγει δρόμους για μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών που βαίνει πάντα εις βάρος των πιο αδύναμων οικονομικά λαϊκών οικογενειών. Με την αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου, το νομοσχέδιο αλλάζει τη σύνδεση που είχε μέχρι σήμερα το Σχολικό Συμβούλιο σε βάρος τόσο του συλλόγου των γονέων όσο και των μαθητών. Ενώ παράλληλα επιδιώκεται η αλλίωση του χαρακτήρα του συλλόγου γονέων μέσα από τη συμμετοχή του στην αναζήτηση χορηγών και στη σύνδεση του σχολείου με την αγορά. Την ίδια στιγμή, μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στοχεύει στη φήμωση κάθε αντίθετης άποψης και στην εξασφάλιση της εφαρμογής όλων των παραπάνω αντιδραστικών αλλαγών, ακόμα και με συνέπειες όπως μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός. Ως Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, απορρίπτουμε το αντιδραστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση, γενικές δημορφωτικές ανισότητες και απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς. Καλούμε τις ενώσεις, τους συλλόγους γονέων και όλους τους γονείς να το αντιπαλέψουν, να σημάνει γενικός ξεσηκωμός, ώστε να αποσυρθεί και να μην ψηφιστεί στη Βουλή. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε.
για τη δημιουργία ενός σχολείου που θα παρέχει ενιαία σε όλους τους μαθητές μόρφωση, σαν απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο των πανεπιστημιακών σπουδών, αλλά και της όποιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της αποκλειστικής υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τη δημόσια και δωρεάν μόρφωση όλων των παιδιών, χωρίς μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση ή άλλους φορείς. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών των παιδιών μας. Για ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.